Μισό λεπτό, κύριε. Θα το βρούμε. Μισό λεπτό, κύριε. Δεν είναι έτσι, πώς είναι δηλαδή. Ότι έπεσε η γερανογέφυρα, κόλλησε να πέσει το κεφάλι. Δεν είναι έτσι. Πώς είναι δηλαδή. Είσαστε παραπληροφορημένοι, αλλά θέλετε. Για πείτε μας εσείς που είστε ο Αθήνα αρμόδιος. Δεν είναι φωνάζει. Ήρεμα. Γιατί και εσύ και εγώ θέλουμε το καλό των εργαζομένων. Δεν είναι κανείς απέναντι. Όχι, εμείς θέλουμε το καλό των εργαζομένων. Εσείς δίνετε δουλειές σε αυτόν που υποτίθεται ότι ελέγχει. Κατά τη γνώμη σας. Σε αυτόν που υποτίθεται ότι ελέγχει την αρτιότητά της ασφάλειας. Κατά τη γνώμη σας. Υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες. Εγώ εμάς άπαθα. Φωνές δεν καταλαβαίνω. Βέβαια. 30 χρόνια πασοκάρα δεν καταλαβαίνω. Δικαίωμά μου. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτή είναι η δημοκρατία. Η μάσα και η μίζα. Σε μένα. Εδώ βρε φεύγουν και σε παρατάνε οι δημοτικοί σου, να πούμε οι σύμβουλοι φεύγουν. Σε μένα. Οι αντιδήμαρχοι φεύγουν. Είμαι 60 χρονών άνθρωπος και ζω σε ένα διαμέρισμα 104 χρόνια. Αυτό θα το κρίνει ο λαός σύντομα. Αυτό μόνο δημοκρατία δεν είναι και να φοβάστε τη στιγμή που θα το κρίνει ο λαός. Τίποτα. Ωραία, μην με ακουμπάτε, δεν σας ακουμπάτε. Ούτε εγώ. Αλλά μπήκατε μέσα στον χώρο. Ποιος χώρος σας εδώ ο είναι, ο χώρος σας εδώ πέρα, αρχείο που σκοτώνεται, ο χώρος σας εδώ, δημόσιος εδώ πέρα, γραφείο του Δημάρχου, λοιπόν, θέλετε κάτι και άλλο, αυτό έγινε εδώ πέρα. Είστε κίνδυνος για τους εργαζομένους, ναι, για τους πολίτες. Τελείως, θέλετε κάτι άλλο. Και εδώ πέρα αυτές οι ιδιοκτησιακές συλλογικές θα πάνε στο διάολο. Οι εργαζομένοι θα σας καθορίσει. Πείτε μου κάτι. Ναι, θέλουμε κάτι άλλο. Ο κόσμος θα θέλουμε κάτι άλλο. Και θα κρίνει ο κόσμος ποιον θα μαθήσει. Οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή σκουπιδιών, σε τι διαμέρισμα ζει, εφόσον εσείς ζείτε σε διαμέρισμα 100 τετραγωνικών στα 60. Η γυναίκα που τσακίστηκαν τα δάχτυλά της. Πείτε μου, απαντήστε μου. Και για ποιο λόγο. Υπήρχε αναφορά ότι για το θέλω να τελειώσω. Υπήρχε αναφορά ότι το συγκεκριμένο απορριμματοφόρο είχε πρόβλημα. Θα τα ξαναπούμε. Τελείωσε. Αλήθεια.